Ο Αββάς Ναθαναήλ, πρωτοβγαίνοντας στην έρημο νέος στην ηλικία και αρχάριος στη μοναχική πολιτεία, βρήκε μια σπηλιά σε ένα απόκρημνο βράχο. Γεμάτος ζήλο και ενθουσιασμό για άσκηση, έμεινε εκεί να αγωνίζεται μόνος. Γρήγορα όμως απόκαμε από την τραχύτητα του τόπου και τις πολλές στερήσεις. Περνούσε εβδομάδες ολόκληρες χωρίς ψωμί και νερό. Αποφάσισε τέλος να αφήσει το σπήλαιο και να μείνει σε πιο ήμερο τόπο. Έφτιαξε μια καλύβα στην σκήτη των πατέρων για να ζήσει πιο κοντά σε αυτούς. Την πρώτη νύχτα που εγκαταστάθηκε στη νέα του διαμονή, αναστατώθηκε κυριολεκτικά από ένα ασυνήθιστο θόρυβο στη στέγη της καλύβας. Χαλούσε ο κόσμος από τα χτυπήματα. Ανήσυχος, βγήκε να δει τι συνέβαινε. Μπροστά του στεκόταν ένα απέσιο υποκείμενο. Φορούσε παλιά χιλιομπαλωμένη στρατιωτική στολή και κρατούσε στα χέρια του ένα πελώριο τσεκούρι. Μα αυτό φαίνεται θα προξενούσε όλη αυτή τη φασαρία. «Ποιος είσαι του λόγου σου που δεν μ' αφήνεις να ησυχάσω τέτοια ώρα?» ρώτησε ο Αββάς. «Δεν με γνώρισες ακόμη», είπε εκείνος με ένα αποκρουστικό γέλιο που έφερνε ένα τριχύλα. «Εγώ σε έδιωξα από την πρώτη σου κατοικία και να είμαι πάλι πρώτος και καλύτερος να σε βγάλω και από εδώ». «Αλίμονό μου», συλλογίστηκε ο Αββάς Ναθαναήλ. «Έγινα περίγελος του σατανά». Το άλλο πρωί, χωρίς αναβολή, γύρισε στη σπηλιά που είχε αφήσει. Έμεινε πια εκεί ως το τέλος της ζωής του, υποφέροντας με υπομονή όχι μόνο την αγριότητα του τόπου, αλλά και τις καθημερινές επιθέσεις του εχθρού.